Δεν ξεκινήσαμε καλά σήμερα το παιχνίδι. Μπήκαμε κάπως νοθροί. Να το πω, εντάξει, είμαστε χαλαροί. Χάναμε 2-0 στο ημίχρονο. Μπήκαμε μέσα στα ποδητήρια. Άλλαξε κάπως το σύστημα προπονητής μας. Μπήκαμε πάλι χαλαροί στο δεύτερο ημίχρονο. Δεχτήκαμε ακόμα έναν τέρμα. Εντάξει, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι μετά από πολύ δύναμη, ψυχή, πάθος. Τι να σου πω, αυτό που ένιωσα απόψε, ειλικρινά δεν το ξανένιωσα γιατί τόσα χρόνια που παίζω φούτσαλ, τέτοια ανατροπή. Με μια ομάδα η οποία την είδατε και εσείς ότι είναι πιο ψηλό επίπεδο από εμάς, όταν μια ομάδα έχει 5 Βραζιλιάνους και 5 της Εθνικής Γαλλίας, αλλά εμείς είμαστε Ομόνοια. Ήρθανε στο σπίτι μας, έπρεπε να περάσουν πάνω από τα πτώματα μας για να μας κερδίσουν και να φτύσουν πολύ αίμα. Είμαστε Ομόνοια και κανείς δεν μπορεί να μας κερδίσει. Ομόνοια λαός προκρίση. Επίσης θέλω να καλέσω τον κόσμο, να το φέρνω παρακαλέσω, να μας δώσει βοήθεια. Όσοι ήρθαν σήμερα τους ευχαριστούμε, αλλά ξέρουμε ότι ο κόσμος της Ομόνοιας είναι περισσότερος και το θέλουμε δίπλα μας, γι' αυτό εκ μέρους των συμποδοσφαιριστών μου θέλουμε παρακαλώ τον κόσμο της Ομόνοιας να είναι στο πλευρό μας τα επόμενα 2 παιχνίδια και δείξαμε και σήμερα ότι έχουμε το πάθος και παίζουμε γι' αυτό, για τη φανέλα, να είναι εκεί και δεν θα χάσουμε.